Σωκράτη, μια σπουδαία νίκη πήρατε σε μια δύσκολη έδρα, σε ένα παιχνίδι. Πώς θα το χαρακτηρίζεις? Ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, όπως είπα και χθες. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Στο πρώτο τέταρτο ήταν κυρίαρχος, κυρίως λόγω και της έδρας που βοηθάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Έχουμε ακόμα 90 λεπτά, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Σημαντική νίκη για μας, κυρίως το εκτός έδρας γκολ. Αλλά ακόμα ένα 90 λεπτό το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο. Χαρακτηρίζεται και την νίκη της Arsenal? Δεν υπάρχει δίκαιο ή άδικο, στις λεπτομέρειες ήταν το παιχνίδι. Γυρίζει στην Ελλάδα για αγωνιστικούς λόγους. Θα σε δούμε να γυρίσει για την εθνική ομάδα? Αυτό θα το δούμε. Είναι κάτι το οποίο δεν έχω μιλήσει πάρα πολύ καιρό και ούτε θέλω να μιλήσω, γιατί η εθνική ομάδα αυτό που χρειάζεται είναι να είναι ήρεμη και τα πράγματα να πάνε πάρα πολύ καλά. Να ξαναγίνουν τα πράγματα καλά. Ο προπονητής κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα το δούμε. Σωκράτη, ο ρεαλιστικός στόχος σας είναι ο μεγάλος στόχος να παίξει το χρόνο Champions League. Πιστεύεις ότι αυτό πιο εύκολα μπορεί να γίνει? Περισσότερες ομάδες υπάρχουν να παίξει στο Champions League μέσω του Europa League, κατακλούντας το τρόπαιο, ή μέσω της πεντάδας πλέον στη βαθμολογία της Premier League? Θα δούμε, επειδή δεν ξέρουμε αν θα είναι πεντάδα. Ναι. Θα δούμε. Εμείς το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα σε κάθε αγώνα, και από εκεί και πέρα στο τέλος θα κάνουμε ταμείο και θα δούμε το πού βρισκόμαστε. Σωκράτη, επειδή δεν έχει τύχει να σε ρωτήσουμε, ποιο θεωρείς ότι είναι καλύτερο προτάσμα, το γερμανικό, το ιταλικό ή το αγγλικό? Δεν έχει καμία σχέση. Το αγγλικό, έτσι. Το αγγλικό είναι δίκαια, λένε ότι είναι το καλύτερο προτάσμα. Να σου πω τώρα, να σε ρωτήσω τι σου είπαν ο Ρωσίδης και ο Αβραάμ. Τι να μου πούνε, μιλάμε κάθε μέρα, είναι κουμπάρι. Ολυμπιακό, ελληνικό πρωτάθλημα, βλέπεις? Βλέπω όσο μπορώ. Ποιος και βλέπεις? Μιας και έπαιξα, αυτό δεν μπορώ να το πω γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Το πώς κινούνται οι παίχτες μέσα στο γήπεδο σημαίνει ότι και ο προπονητής έχει κάνει καλή δουλειά. Πραγματικά, επειδή είναι και η πρώτη φορά που ήρθα στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός είναι πολύ βελτιωμένος. Και εντάξει, από εκεί και πέρα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, αλλά έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια. Γεια σας, παιδιά.